Είμαστε σήμερα εδώ στην γιορτή της επιθεώρησης του κυρίου Φουφόπουλου, γιατί βραβεύονται οι πρώτοι της πρώτης, οι καλύτεροι της Εθνικής Ασφαλιστικής. Είναι βραδιά κορυφαίων, αυτή για την οποία ζούμε όλη τη χρονιά. Ευχαριστούμε τον επιθεωρητή μας. Και του ευχόμαστε να έχει υγεία και να μας βοηθάει να φέρνουμε αυτά τα αποτελέσματα. Όλα αυτά τα χρόνια έχω δει τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που αυτή η ομάδα έχει καταφέρει και κατακτώντας πάντα νέες και υψηλές, νέες πιο μεγάλες κορυφές και καταρρύπτοντας κάθε ρεκόρ. Τους εύχομαι κάθε επιτυχία να συνεχίσουν το έργο τους με το ίδιο σθένος και την ίδια επιτυχία. Γιορτάζει ακόμα μια χρονιά επιτυχημένη και κάθε χρονιά είμαι σίγουρος ότι θα είναι ακόμα πιο επιτυχημένη από την προηγούμενη. Πραγματικά, στην περίπτωση του Γιώργου ισχύει το ότι το όριο είναι ο ουρανός, αν και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το ξεπεράσει. Να ευχηθώ σε όλους να έχουν μια χαρούμενη και ευχάριστη βραδιά και φυσικά καλή χρονιά και υγεία σε όλους και τις οικογένειές σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και για το 2019. Πάντα ψηλά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη συνεργασία μας και ελπίζουμε όλα καλύτερα να πάνε και να έχουμε πιο μεγάλη συνεργασία ακόμα στο μέλλον. Εύχομαι καλή χρονιά να έχουμε, τα καλύτερα και του χρόνου στα 15 εκατομμύρια ευρώ για την επιθεώρηση του κυρίου Γεώργιου Φουφόπουλου. Στις δύσκολες μέρες που διανύουμε σήμερα, άνθρωποι κατανοούν την αξία και την ανάγκη της αριστείας καθώς και την μεγάλη βαρύτητα που έχει η δυνατότητα σε παιδιά και σε μαθητές να συμμετέχουν σε δύο είδους διαγωνισμούς. Πήραμε την 11η θέση και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φουφόπουλο για τη βοήθειά του σε όλη μας την καριέρα, το ταξίδι. Οι πωλήσεις για την Εθνική Ασφαλιστική είναι η αιχμή του δόρατος. Το agency, το εταιρικό μας δίκτυο, είναι η αιχμή του δόρατος των πωλήσεων, δηλαδή είναι η αιχμή της εταιρείας στο τετράγωνο, σαν να λέμε. Και η επιθεώρηση του Φουφόπουλου είναι η αιχμή του δόρατος του agency, δηλαδή είναι η αιχμή του δόρατος της εταιρείας στον κύβο. Είμαι και μαθηματικός. Εύχομαι η επόμενη χρονιά, το 2019, να είναι εξίσου δυναμικό και αποτελεσματικό όπως το 2018. Υγεία και πολλές επιτυχίες. Είναι τιμή που συνεργάζομαι με τον Γιώργο τον Φουφόπουλο, μαθαίνεις δίπλα του, είναι μέντορας, είναι υπόδειγμα. Η Εθνική Ασφαλιστική φέτος σημείωσε πολύ μεγάλη κερδοφορία. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε ο Γιώργος Φουφόπουλος και η επιθεώρησή του και οι συνεργάτες του. Είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε για άλλη μια εκδήλωση του κ. Φουφόπουλου, ενός επιθεωρητή ο οποίος έχει ρίξει με το έργο του ότι πραγματικά στηρίζει την Εθνική Ασφαλιστική, αλλά πάνω απ' όλα στηρίζει το θεσμό της ασφάλισης, της ειδικής ασφάλισης, προσφέροντας ουσιαστικές υπηρεσίες στους πελάτες, δίνοντας πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο πελάτης χρειάζεται, αλλά και δημιουργώντας επαγγελματίες και ανθρώπους οι οποίοι μέσα από το επάγγελμα αυτό και καταξιώνονται και αναπτύσσονται, αλλά και αναπτύσσουν την ασφαλιστική αγορά. Πραγματικά και το 2018 η επιθεώρηση του Γιώργου Φουφόπουλου έγραψε μια ιστορία. Ξεπέρασε πάλι τα 52 εκατομμύρια εισπράξεις, δημιούργησε νέους συνεργάτες, δημιούργησε καριέρες. Γενικά ένας μέντορας για την ασφαλιστική αγορά, ένας μέντορας για αυτούς τους ανθρώπους. Ο Γιώργος Φουφόπουλος χτίζει καριέρες, δημιουργεί εισοδήματα και αναπτύσσει συνεχώς το ασφαλιστικό επάγγελμα. Πραγματικά η Εθνική και ο Γιώργος Φουφόπουλος γράφουν μια ιστορία. Το πρώτο δεν μας εκπλήσει, έτσι κι αλλιώς είναι στόχος ζωής, όπως είπαμε, το κυνηγάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό και τιμητικό να είσαι η ατμομηχανή ενός χώρου και να τον καθοδηγείς στις εξελίξεις. Είναι τιμή για μας και θα το προσπαθούμε κάθε χρόνο. Πού μας βρίσκει στην καλύτερη φάση μας. Τα στελέχη είναι όρημα, είναι δημιουργικά, αντέξανε σε μια παρατεταμένη δεκαετή κρίση. Βγήκαν νικητές
και τώρα ταιριάζει η δουλειά ίσως λίγο πιο εύκολη. Όμως είναι και χρονιά μετασχηματισμού, θα μπούμε στη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων και των μέσων εκείνων που υποβοηθούν στην ταχύτερη διεκπαιρέωση και εξυπηρέτηση των πελατών και στο χαμήλωμα του κόστους παραγωγής των συμβολέων και διάθεσής τους. Πιστεύω ότι και εδώ θα τα καταφέρουμε και θα είμαστε πρώτοι στην κερδοφορία, πρώτοι στη διατηρησιμότητα και πρώτοι στην παραγωγή νέων προϊόντων.